Τα trends αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν, ο κόσμος ολόκληρος αλλάζει, αλλά κάποια πράγματα μένουν αναλύωτα στο χρόνο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν πάμε να χτυπιόμαστε όλοι να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καινούριο και φρέσκο. Τα 80's θα είναι για πάντα η καλύτερη εποχή. Μπορεί να μην την έζησα, αλλά νιώθω ότι τη ζω τώρα και νομίζω πως όλοι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Και το αναφέρω αυτό, παιδιά, γιατί όπως θα έχετε καταλάβει, τα 80's μας χάρισαν κάποιες από τις πιο διαχρονικές δημιουργίες. Το Karate Kid, το Κωνσταντίνου και Ελένη στο σινεμά, θα έλεγε κάποιος, αναβίωσε στις οθόνες μας και ήταν κάτι που όλοι το χρειαζόμασταν, αλλά κανείς από εμάς δεν το γνώριζε. Εγώ λέω όμως να μην καθυστερούμε άλλο και να μπούμε στο κόσμο του Karate Kid, του Cobra Kai, ήθελα να πω. Έτοιμοι! Cobra Kai never dies! Yeah! Λοιπόν, θα ξεκινήσω με λίγα λόγια για αυτούς που δεν έχουν δει τη σειρά και μετά θα μπούμε στα βαθιά για τους υπόλοιπους. Η σειρά Cobra Kai είναι μέλος και μέρος του σύμπατος του Karate Kid και πρωταγωνιστούν οι δύο πρωταγωνιστές από τις κλασικές ταινίες. Εάν είσαι ήδη φαν των Karate Kid, τότε το Cobra Kai δεν θα πρέπει να λείπει από την ταινιολίστα σου. Ή αλλιώς το watchlist, όπως το λένε και στο χωριό μου. Εάν πάλι δεν είσαι, αλλά θες να δεις τις ταινίες Karate Kid, το Netflix φρόντισε για σένα γιατί φρόντισε να τις βάλει στην ταινιοθήκη του. Φτάνει όμως με το spoiler free review, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την σειρά πιο ανοιχτά. Quiet! Ραλφ Μάκιο και Βίλιαμ Ζάπκα. Οι δύο ακρογωνιαίοι λήθη της σειράς Cobra Kai που χωρίς αυτούς σίγουρα η σειρά δεν θα ήταν τόσο επιτυχημένη. Πρώτη γνωριμία με το Cobra Kai είχα από το YouTube, γιατί ναι, για όσους δεν το γνωρίζετε, το Cobra Kai ήταν YouTube original και όχι Netflix original στην αρχή, τουλάχιστον για τις δύο πρώτες σεζόν του. Μια ωραία μέρα λοιπόν, το YouTube Red μετατρέπεται σε YouTube Premium και αποφασίζει να αλλάξει στρατηγική και να μην έχει πια original σειρές. Οπότε έτσι το Cobra Kai έφτασε στα χέρια του Netflix και ας μην γελιόμαστε, στα μάτια πολλών ακόμα εκατομμυρίων ανθρώπων που εάν είχε μείνει στο YouTube δεν θα το έβλεπαν ποτέ. Οι δημιουργοί της σειράς λοιπόν, οι κύριοι Χέλτ, Χάρβιτς και Σόλσμπεργκ, έχουν δηλώσει πως πάντοτε ήταν ερωτευμένοι με τις ταινίες Karate Kid και γενικά με το σύμπαν του και νομίζω πως αυτό φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από τη δουλειά που έχουν κάνει στη συγκεκριμένη σειρά. Όμως η αγάπη τους αυτή δεν τους παρέσυρε σε δρόμους κλισέ που θα έκαναν τη σειρά Cobra Kai να μοιάζει με απόγευμα σε συγγενικό σπίτι που σου δείχνουν σε άλμπουμ παλιές φωτογραφίες. Οι άνθρωποι είχαν ένα όραμα και μια εκπληκτική ιδέα, να φέρουν τους πρωταγωνιστές τούμπα και να κάνουν τον Λαρούσο από φτωχό πλούσιο και τον Λόρενς από πλούσιο φτωχό. Δεν θα το έλεγα, θα το έλεγα περισσότερο εθελοντικά αποτυχημένο, αφού η ζωή που κάνει τον έχει φέρει στην κατάσταση που βρίσκεται όταν ξεκινάει η σειρά. Ran out of juice. These don't run out of juice. Did you plug it in? You said it was wireless. Yeah, wireless as in never mind. Για να σας πω την αλήθεια, παιδιά, όταν μπήκα στη σειρά, μπήκα εντελώς προετοιμασμένος για να δω κάτι εντελώς κλισέ. Όμως η σειρά από την πρώτη στιγμή με πήρε μαζί της και νομίζω πως μου διέλυσε κάθε προκατάληψη. Προσέξτε όμως τώρα τι άλλη μαγιά έχει κάνει η σειρά. Το Cobra Kai έχει κάνει cast τις πιο αυθόρμητα συμπαθητικές και αντιπαθητικές φάτσες που μπορείς να δεις και τις φέρνει και αυτές τούμπα. Βλέπεις δηλαδή τον Ρόμπι και λες ότι αυτός είναι ο κακός της σειράς μας και η σειρά σου λέει ρούφα, γιατί αυτός είναι Μιγιάγκιτο. Και αντίστοιχα βλέπεις τον Μιγγέλ και λες αυτός είναι σαν θετός γιος του Ντάνιελσαν και τελικά είναι Cobra Kai. Βέβαια, spoiler alert, μετά η σειρά τους ξαναφέρει να αυτούς τούμπα, αλλά νομίζω πως δεν γίνεται με κλισέ τρόπο, όλα γίνονται πολύ ωραία, ομαλά και σωστά. Το σημαντικότερο όμως, παιδιά, με τη σειρά Cobra Kai είναι ότι σέβεται απόλυτα το σύμπαν στο οποίο ανήκει. Και πιο πολύ σέβεται τις ταινίες. Όταν φέρνει πίσω έναν χαρακτήρα, θα τον φέρει μόνο εόταν έχει τον ίδιο ηθοποιό που είχε παίξει και στις ταινίες και θα τον φέρει για έναν συγκεκριμένο λόγο. Έχει νόημα η κάθε επιστροφή. Δεν γίνεται μόνο για να πούμε ότι «Α, κοίτα, έφερε αυτόν τον ίδιο ηθοποιό από την ταινία». Όχι. Όσοι προστίθονται στους χαρακτήρες, υπάρχει νόημα.
και προσθέτουν και στην πλοκή. Πάμε όμως να σας πω λίγο για τις ενστάσεις μου και, για να το πω πιο καλά, για τις ανησυχίες μου. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά και οι τρεις σεζόν μεταξύ τους έχουν αρκετές διαφορές σκηνοθετικά. Και είναι λογικό πως αυτό οφείλεται πιο πολύ στην αλλαγή ιδιοκτησίας που νομίζω έχει κλονίσει τη σειρά περισσότερο θετικά προς το παρόν, αλλά είναι πολύ εύκολο αυτή η αλλαγή να γύρει την πλάστιγκα από την άλλη πλευρά, την αρνητική. Η μεταφορά του Cobra Kai στο Netflix και γενικότερα οποιασδήποτε σειράς μεταφέρεται στο Netflix σημαίνει πολύ περισσότερο μπικικίνι. Και νομίζω πως έχετε προσέξει πως η τρίτη σεζόν του Cobra Kai έχει εξωτερικά γυρίσματα, έχει γυρίσματα στο εξωτερικό, έχει CGI σκηνές και γενικά φαίνεται ότι το φυσάει το χρήμα. Oh, nice try. Come back when he's 21. Yeah, that's gonna be tough. He'll be dead by then. He should be dead already. Every day is a gift. Και δεν λέω, μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιηθεί πολύ σωστά αυτή η αύξηση, αυτό το αυξημένο budget, όμως ένιωσα σε πολλές στιγμές ότι τραβάνε το show από τα μαλλιά. Κάπου στη μέση της τρίτης σεζόν, και το ίδιο νομίζω είχε γίνει στο ίδιο σημείο και στη δεύτερη, έπιασα τον εαυτό μου να βαριέται αφού η σειρά κάνει μία μικρή κυλίτσα. Ειδικά κάποιες καταστάσεις μεταξύ Cobra Kai και Miyagi Do γίνονται και ξαναγίνονται και ξαναγίνονται σε σημείο που καταντάει κουραστικό. Εύχομαι όλη αυτή η επιτυχία να μην αναγκάσει τους δημιουργούς να τραβήξουν τη σειρά από τα μαλλιά και να δούμε το Cobra Kai να συνεχίζεται μετά από 10 χρόνια και να μην δούμε ποτέ ένα τέλος και να μην πάρουμε ποτέ μία κάθαρση. Αν και νομίζω πως δεν τους παίρνει, γιατί οι δύο πρωταγωνιστές της σειράς είναι αρκετά μεγάλη σε ηλικία, οπότε νομίζω πως σε 1-2 χρόνια το όλο πράγμα πρέπει να το έχουν λήξει. Η δική μου άποψη, παιδιά, είναι πως το Cobra Kai πρέπει να ολοκληρωθεί στην 5η σεζόν, άντε να βάλουν και μία 6η, γιατί τα επεισόδια του είναι μια σταλίτσα, είναι μισά ώρα, άλλη ηλίθια μόδα και αυτή. Τα ίδια κάνει και το Mandalorian. Φτιάχνεις ένα καφεδάκι και κάθεσαι να δεις ένα επεισόδιο από την αγαπημένη σου σειρά και μόλις κάνεις 2 τσούρες έχει τελειώσει. Ε, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Το Daredevil μία ώρα επεισόδιο. Αυτό είναι επεισόδιο. Like if you liked all of her photos. Oh no. Oh no. What the hell, man? I enjoyed the photos. And there's a button for exactly that. Why would I not click on it? Στο θέμα μας όμως τώρα. Δεν θα ήθελα να δω και άλλους χαρακτήρες να προστίθονται στη σειρά και να γίνονται πάλι τα ίδια και τα ίδια. Θα προτιμούσα η σειρά να τελειώσει όταν πρέπει και στο επίπεδο που είναι αυτή τη στιγμή. Και να χρησιμοποιήσουν αυτήν την επιτυχία στη δημιουργία spin-off ταινιών και σειρών, όπως ήδη έχουν δηλώσει και οι ίδιοι οι δημιουργοί ότι ετοιμάζουν. Τώρα, πέρα από την πλάκα, θέλω να μου πείτε και κάτω στα σχόλια πόσο super θα ήταν να δούμε μια ταινία ή μια σειρά με το origin story του Mr. Miyagi. Πόσο μα πόσο τέλειο θα ήταν και πόσο θέλω να τη δω. Εσείς? Επίσης να πω και κάτι τελευταίο, μιας και το θυμήθηκα δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ η σκηνοθετική πινελιά αλλά Arrow πινελιά, δηλαδή τα flashbacks του Chris που συνδέουν το παρελθόν του με το παρόν. Μπράβο παιδιά. Αυτά είχα να πω παιδιά για το Cobra Kai, εννοείται πως θέλω και τη δική σας άποψη να μου γράψετε κάτω στα σχόλια, όπως και να μου γράψετε τι άλλο περιμένετε να δείτε από τις επόμενες σεζόν ή ποια ταινία ή σειρά spin-off θα θέλατε να δείτε από το σύμπαν του Karate Kid. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.